Και τώρα σκάει και ο πόλεμος σε μια χώρα η οποία είναι ματωμένη οικονομικά τώρα. Έτσι, μην γελιόμαστε. Με φόρους οι οποίοι μπήκανε, μείνανε. Ένας από αυτούς είναι ο ένφια. Θα έχουμε νέο ένφια τώρα. Πάμε να δούμε και με πραγματικά παραδείγματα τι μας έρχεται την επόμενη χρονιά, τι θα πληρώσουμε. Και μάλιστα θα έρθουν και πιο νωρίς τα εκαθαριστικά φέτος. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν στον ένφια είναι ότι ναι μεν θα δούμε κάποια μείωση, αλλά θα δούμε ότι εντός εισαγωγικών καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος. Εγώ δεν θα πω ότι καταργείται, ουσιαστικά ενσωματώνεται ανακίνητο. Πλέον λοιπόν θα υπάρχει ένας φόρος ο οποίος θα υπολογίζεται στα κίνητα που έχουν αξία πάνω από 400.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπολογίζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας. Έτσι, για παράδειγμα, μια περιουσία που είναι μέχρι 300.000 ευρώ θα γλιτώνει αυτή την αύξηση λόγω του συμπληρωματικού φόρου. Να πούμε ότι αναμένονται τα εκαθαριστικά, θα δούμε 353 εκατομμύρια λιγότερο ένφια να βεβαιώνεται για φέτος. Αυτό βέβαια θα οφείλεται στις αλλαγές στα κλιμάκια και στους συντελεστές, αλλά και στο συμπληρωματικό φόρο που καταργήθηκε, όπως είπαμε. Mm-hmm. Μείωση θα δουν περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και αυτή η μείωση θα κυμαίνεται από 10 έως 80% ανάλογα με την περιοχή και την τιμή ζώνη στην οποία βρίσκονται. Θα έχουμε αυξήσεις για 320.000 αφημί, περίπου στα 50 ευρώ. Αυτό αφορά περιοχές που έχει αυξηθεί η τιμή ζώνης, αλλά και περιοχές που για πρώτη φορά εντάσσονται στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Λόγω της αύξησης των αντικειμενικών. Να πούμε ότι θα έχουμε 10 δόσεις πλέον. Θα ξεκινάμε να πληρώνουμε τον ένφια από το Μάιο πλέον του 2022 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023 και αυτό το σύστημα θα ακολουθήσει και για τις επόμενες χρονιές. Για τη διευκόλυνση τώρα της εκαθάρισης, οι μεταβολές του Ε9 δεν θα γίνονται πλέον μέχρι 31 Μαΐου. Εκδόθηκε απόφαση την Παρασκευή και πλέον όλες οι αλλαγές που γίνονται μέσα σε ένα έτος θα πρέπει να δηλώνονται στο Ε9 μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος να εκδοθούν τα εκαθαριστικά. Όσοι μεταβίβασαν δηλαδή εσπευσμένα σπίτια, γονικές παροχές κτλ. Του 2021, τώρα μέσα στο Μάρτιο πρέπει να κάνουν Ε9. Αυτό μέχρι τέλος Μαρτίου ακριβώς θα πρέπει να δηλωθούν όλες οι μεταβολές που έγιναν λοιπόν μέσα στο 2021. Πληρώθηκαν Φεβρουάριο οι τελευταίοι φόροι. Μια ανάσα και πάμε για τους επόμενους. Να δούμε κάποια παραδείγματα. Ναι, μισό λεπτάκι κύριε Τσεμπερλίδη. Μισό λεπτάκι να δούμε δύο παραδείγματα και ερχόμαστε αμέσως. Ναι, Σάντρα. Εδώ βλέπουμε ορισμένα παραδείγματα. Ένα διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη των 90 τετραγωνικών με τιμή ζώνη στα 1.100, η οποία αυξήθηκε στα 1.500 ευρώ, πλήρωνε ένφια 296 ευρώ. Τώρα, παρά την αύξηση της τιμής ζώνης, θα πληρώνει λιγότερο ένφια στα 210 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή μία μείωση 86 ευρώ και αυτό βέβαια οφείλεται στις αλλαγές που έγιναν στα κλιμάκια του ένφια. Να δούμε άλλο ένα. Καλυθέα, ένα διαμέρισμα 110 τετραγωνικά 15 ετίας με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρων ένφια 362 ευρώ και εδώ είναι άλλο ένα παράδειγμα που ενώ αυξήθηκε η τιμή ζώνης, πήγε στα 1.350 ευρώ, ο ένφια έρχεται μειωμένος κατά 105 ευρώ, αλλά θα πάρει να δούμε και ένα εκτός Αττικής στα μάλια της Κρήτης και να πάμε και στον κύριο Τσεμπερλίδη να δούμε τι θέλει. Ναι, Σάντρα μου. Εδώ λοιπόν ένα διαμέρισμα πάλι 15 ετίας 150 τετραγωνικά με τιμή ζώνης 950 ευρώ με ένφια 383 για το 2021. Αυξάνεται η τιμή ζώνης στα 1.150 ευρώ και εδώ όμως βλέπουμε μείωση στον ένφια στα 231 ευρώ. Έχουμε δηλαδή μία μείωση στα 152 ευρώ. Καθίστε να δούμε και ένα με αύξηση. Το ελληνικό που είναι το επόμενο, να το δούμε και αυτό. 100 τετραγωνικά, τρίτο ορόφου 15 ετίας. Βλέπουμε τις τιμές ζώνες και εδώ βλέπουμε μια αύξηση στο 71 ευρώ. Βλέπουμε και τεράστια αύξηση στην τιμή ζώνης. Από 1.400 ευρώ πάει στα 2.550 ευρώ η τιμή ζώνης. Επομένως έχουμε αύξηση στον ένφια. Από το 329 ευρώ θα πληρώσουν 400 ευρώ. Δηλαδή έχουμε αύξηση στα 71 ευρώ. Είναι κάποιος από τις 160.000 που θα δουν αύξηση πάνω από 50 ευρώ.